Δείτε σήμερα στο Kitchen Lab πώς φτιάχνουμε τις πιο λαχταριστές χοιρινές μπριζόλες ριγανάτες, ζουμερό κρέας και πεντανόστιμες πατάτες σε έναν ξεχωριστό γευστικό συνδυασμό. Δείτε ακόμη πώς φτιάχνουμε την πιο εύκολη, δροσερή και ανάλαφρη καλοκαιρινή τούρτα με φράουλες, αλλά και το πιο νόστιμο και εντυπωσιακό γρήγορο ρόφημα σοκολάτας. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα υπερφανταστικό επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα τρεις συνταγές, οπότε πάρτε χαρτί και μολύβι και γράφτε. Συνταγή νούμερο 1. Χοιρινές μπριζόλες με κρούστα και πατάτες στο φούρνο ριγανάτες. Χαμός. Συνταγή νούμερο 2. Τούρτα με φράουλες, φανταστική τρύπατη. Συνταγή νούμερο 3. Ρόφημα σοκολάτας. Θέλετε να πω πολλά ακόμα? Όχι. Θα σας πω μόνο ότι όλες οι συνταγές είναι τόσο εύκολες που δεν θα το πιστεύετε. Είναι συνταγές που όλες φτιάχνονται σε 10-15 λεπτά. Χωρίς τα ψήματα, εννοείται. Η τούρτα ουσιαστικά φτιάχνεται και σε 10 λεπτά, γιατί δεν έχει καθόλου ψήσιμο. Σε 10 λεπτά από τη στιγμή που ξεκινήσουμε. Το ρόφημα φτιάχνεται σε 3 λεπτά. Οι μπριζόλες πρέπει να το ψήσουμε στο φούρνο μισή ώρα. Αυτό είναι όλο και όλο. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε με τις χοιρινές μπριζόλες και σας υπόσχομαι ότι όση ώρα φτιάχνουμε τις χοιρινές μπριζόλες θα σκέφτεστε την τούρτα και όση ώρα φτιάχνουμε την τούρτα θα σκέφτεστε το ρόφημα. Θα το κάνω αυτό σήμερα. Θα σας αποπλανήσω. Οπότε, πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Χοιρινές μπριζόλες ριγανάτες. Για τις πατάτες θα χρειαστούμε 1,5 κιλό πατάτες baby βρασμένες, 2 με 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, δεντρολίβανο, φασκόμηλο, 1 σκελίδα σκόρδο, αλάτι, πιπέρι, 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα, ξύσμα από 1 λεμόνι, χυμό από 1 λεμόνι, 100 γραμμάρια νερό, 1 κουταλιά της σούπας ξερή ρίγανη. Για τις χοιρινές μπριζόλες ριγανάτες θα χρειαστούμε 4 χοιρινές μπριζόλες λαιμού χωρίς κόκαλο, αλάτι, πιπέρι, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας ξερή ρίγανη, δεντρολίβανο, φασκόμηλο, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο, 40 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη, 120 γραμμάρια αμύγδαλα ομά χωρίς φλούδα, 80 γραμμάρια μουστάρδα, χυμό από 1 λεμόνι. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε φασκόμηλο και φέτες λεμόνι. Και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε το υπέροχό μας φαγητό. Μπριζόλες, χοιρινές, λεμονάτες, ριγανάτες με κρούστα. Τα βάλα όλα μέσα, νοικοκυρεμένα και θα δείτε πόσο καταπληκτικό θα βγει στο τέλος. Λοιπόν, η συνταγή είναι αστεία, αρκεί να ξέρετε ακριβώς τι κάνετε κάθε στιγμή. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε θα τα ξαναχρησιμοποιήσουμε και θα τα ξαναχρησιμοποιήσουμε για όλες τις παρασκευές που θα κάνουμε. Οπότε δεν είναι πολλά, είναι αυτά που βλέπετε εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε με ένα ταψάκι. Βάζουμε το ταψάκι μας στην άκρη και αρχίζει σιγά σιγά να γεμίζει. Με την πρώτη στρώση, τη δεύτερη στρώση και την τρίτη στρώση. Η πρώτη στρώση είναι με πατάτες, η δεύτερη στρώση είναι οι μπριζόλες και η τρίτη στρώση είναι η κρούστα μας. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με τις πατάτες μας. Τηγάνα πάνω στη φωτιά. Τέρμα, full extra. Θέλουμε να κάψει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Και έχω βράσει πατατούλες εδώ πέρα. Πατατούλες baby. Θα τις κόψω στα 2 ή στα 3. Κόψτε τις όπως θέλετε. Είναι ακόμα ζεστές, γιατί μόλις τις έβρασα. Καλύτερα να είναι λίγο ζεστές, γιατί κάνουν καλύτερη κρούστα. Σε περίπτωση που θέλαμε να κάνουμε αυτό το φαγητό, τις πατάτες με τις μπριζόλες, έπρεπε ουσιαστικά να το κάνουμε σε 2 χρόνους. Έπρεπε πρώτα να ψήσουμε τις πατάτες και στη συνέχεια να προσθέσουμε τις μπριζόλες. Για να μην σας ταλαιπωρώ, γι' αυτό το λόγο έβρασα τις πατάτες. Επειδή οι πατάτες βράζουν σε 15 λεπτά και 20, οι baby είναι έτοιμες εφόσον βράζει το νεράκι μας. Καλύτερα να τις έχετε βρασμένες και να είστε σίγουροι ότι θα βγουν και πάρα πολύ καλές. Γιατί άμα μερικές φορές οι πατάτες είναι ανομοιόμορφες μεταξύ τους, στο τέλος το φαγητό μας δεν βγαίνει εντάξει. Γιατί θέλοντας να ψήσουμε τις πατάτες κανονικά, υπερψήνουμε τις μπριζόλες μας. Ή το αντίθετο. Θέλοντας να ψήσουμε τις μπριζόλες μας, υπερψήνουμε τις πατάτες μας. Οπότε, ο καλύτερος τρόπος είναι όντως να πάρουμε και να βράσουμε λίγο τις πατατούλες μας. Όπως βλέπετε, το μάτι μου εκεί πέρα καίει πάρα πολύ καλά. Τώρα, αυτό μένει στην άκρη, αυτό πάει πίσω. Το τηγάνι μου καίει και ήρθε η ώρα να προσθέσω τι? Λαδάκι. Και φυσικά ελαιόλαδο. Ελληνικό ελαιόλαδο. Βάλτε λαδάκι μέσα. Θέλουμε περίπου 2 με 3 κουταλιές της σούπας και θα ρίξω όλες τις πατάτες. Ξέρω ότι είναι πολλές πατάτες, δεν θα χωρέσουν ακριβώς μέσα στο ταψί, αλλά θα προσπαθήσω να τις δώσω όσο καλύτερα χρώμα γίνεται. Λοιπόν, ρίχνω μέσα τις πατάτες εδώ και εδώ. Και τώρα αυτό που θέλω είναι 3-4 λεπτάκια να τις σοτάρω, να ανακατεύω, να σπάσουν λίγο και να πάρουν ωραίο χρυσαφένιο χρώμα. Γιατί το κάνω αυτό? Γιατί ουσιαστικά θα πάρουν χρώμα και στο φούρνο. Δεν το κάνω τόσο για το χρώμα, όσο για τη γεύση που θέλω να τους δώσω. Λίγο υπομονή. Κοιτάξτε εδώ. Ανακατεύω τις πατατούλες μου. Τέλεια.
Και κοιτάξτε εδώ τι ωραίο χρώμα που παίρνε. Τώρα, ήρθε η ώρα να αρχίσω να αρωματίζω το τηγάνι μου. Πολύ απλά θέλω εδώ να καθαρίσω λίγο αυτό. Μία σκελίδα σκόρδο. Τέλεια, το σκόρδο μας είναι εδώ. Να συνεχίσω να ανακατεύω τις φαγητές. Κοιτάξτε εδώ. Πόσο φανταστικές που γίνονται. Και τώρα, πάμε να κόψουμε μυρωδικά. Έχω δενδρολίβανο. Βουαλά. Έχω φασκόμηλο. Και αυτά είναι που θα ρίξω μαζί με τη ρίγανη. Δενδρολίβανο και φασκόμηλο. Μέσα, εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και κοιτάξτε εδώ. Τώρα, όντως, θα αρχίσουν να αρωματίζονται μέχρι μέσα-μέσα πατάτες. Και τώρα θα μου πείτε, γιατί ρε φίλε έβαλες δενδρολίβανο και φασκόμηλο, τυχαία τα έπιασες. Εδώ πέρα δεν κάνουμε τίποτα τυχαίο. Σας έχω πει πολλές φορές ότι κάποια μυρωδικά δίνουν ένταση τη στιγμή που τα κόβουμε και δίνουν ένταση εφόσον είναι φρέσκα. Το δενδρολίβανο και το φασκόμηλο δίνουν γεύση καθώς ψήνονται. Οπότε είναι μυρωδικά πάρα πολύ ανθεκτικά μέσα στο φούρνο. Γι' αυτό βάζουμε αυτά. Δενδρολίβανο και φασκόμηλο στις πατάτες μας και θα γίνουν καταπληκτικές. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα που παίρνουν. Είναι αυτό ακριβώς που θέλουμε να κάνουμε. Το σκόρδο μου δεν έβαλα μέσα. Θα το βάλω τώρα. Θα ρίξω άλλο ένα ανακάτεμα μαζί με το σκόρδο και αλάτι πιπέρι. Εδώ. Δεν είναι φανταστικό το ότι με λίγες πατάτες, άμα βάλεις τα υλικά με διαφορετικό τρόπο μέσα, θα δώσεις περισσότερη σημασία στο φαγητό σου, τελικά βγαίνει ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Σκεφτείτε πώς θα κάνετε εσείς πατάτες σπίτι τις βραστές. Τίποτα. Με λίγα μυρωδικά, λίγο σκόρδο, λίγη προσοχή, κοιτάξτε εδώ τι έχει γίνει. Όπως είναι οι πατάτες μας, άμα τις σερβίραμε θα ήταν καταπληκτικές. Κοιτάξτε εδώ χρώμα που έχουν πάρει. Καταπληκτικές. Αλλά εμείς δεν θα τις σερβίρουμε έτσι, γιατί θέλουμε να τις ψήσουμε μέσα στο φούρνο μαζί με τις μπριζόλες μας. Οπότε, θέλω μία κουταλιά τσούπας βούτυρο, εδώ. Ωχ, γιατί το βούτυρο θα μυρίσει και μας αρέσει. Δεν το κάνουμε γιατί θέλουμε να ρίξουμε λιπαρά. Γιατί καθώς τώρα θα ψήνεται το βούτυρο, θα βγάλει αυτή την υπέροχη γεύση του βουτύρου μέσα στις πατάτες και είναι αυτό που θέλουμε πραγματικά. Μετά, θα ρίξουμε μία κουταλιά της σούπας. Μουστάρδα. Εδώ. Θα ρίξω ξύσμα από ένα λεμόνι. Γιατί θέλουμε να γίνουν λεμονάτες. Και θα ρίξουμε και χυμό από ένα λεμόνι. Θέλουμε να γίνουν λεμονάτες. Εδώ. Και εδώ. Θα ρίξουμε λίγο νεράκι για να διαλύσουμε τη μουστάρδα και να πάει παντού. Εδώ. Και θα ανακατέψουμε. Κοιτάξτε εδώ. Τώρα, η μουστάρδα, το λεμόνι. Όλα αυτά έχουν πάει παντού στις πατάτες μαζί με τα μυρωδικά. Και ήρθε η ώρα να ρίξουμε όλο το μείγμα μας μέσα στο ταψί. Εδώ. Τώρα, καθαρίζω και το τηγάνι μου και θα σας δείξω τώρα πώς συνεχίζουμε τη συνταγή με το ίδιο τηγάνι. Και το τηγάνι, σωστά. Εδώ. Αυτό πάει εδώ. Και το τηγάνι μου καίει και πάω να φέρω τις μπριζόλες μου από το ψυγείο. Έχω χοιρινές μπριζολάρες λεμού και θέλω να ρίξω λίγο ελαιόλαδο. Αλάτι και πιπέρι. Τσαπλώνω ωραία εδώ πέρα. Πιπεράκι. Αλατάκι. Και τι άλλο, Διονύση? Καλά, ναι. Το είδες, έκλεψες. Σιγά μην το ξέρες. Και φυσικά λίγο ελαιόλαδο. Φροντίζω να πάει παντού το λαδάκι, το αλάτι και το πιπέρι. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο φαγητό θα κάνουμε. Δηλαδή, όντως, εκεί πέρα που λέτε ότι κάνουμε μπριζόλες με πατάτες στο φούρνο, το πήγαμε σε άλλο επίπεδο. Γιατί το κάνει καίει, το ίδιο είναι. Και εδώ, βουαλά, με το που πάρουν ωραίο χρώμα από τη μία πλευρά και από την άλλη, θα τις γυρίσουμε και θα ρίξουμε ξανά τα ίδια μυρωδικά που ρίξαμε και πριν. Πού είναι το ψαλίδι μου? Ψαλιδάκι, εδώ. Δέντρο λίβανο. Και τι άλλο, φασκομιλάκι. Σε περίπτωση που δεν έχετε φασκόμηλο, μπορείτε να ρίξετε ρίγανη, δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί το φασκόμηλο είναι λίγο δύσκολο να το βρείτε. Σε περίπτωση που δεν έχετε φασκόμηλο και δέντρο λίβανο, ακριβώς τα ίδια πράγματα θα κάνετε. Απλά αντί για αυτά τα δύο θα βάλετε τι? Ρίγανη, όπως ρίχνω και εγώ εδώ πέρα. Τι θα κάνετε, θα ρίξετε ρίγανη ακριβώς όπως θα κάνω και εγώ εδώ πέρα. Άμα τα έχετε βέβαια όλα και τα ρίξετε όλα, ακόμα καλύτερα. Βάλτε όλα τα μυρωδικά. Οπότε ρίξαμε τη ρίγανη, ρίξαμε το δεδρολίβανο, ρίξαμε το βασκόμηλο. Θέλω μία σκελίδα σκόρδο εκεί στην άκρη. Δυνάτες μπριζόλες. Και το πάρουν ωραίο χρώμα. Εδώ και εδώ. Και μόλις γυρίσω, ήρθε η ώρα να ρίξω άλλη μία κουταλιά τσούπας βούτυρο. Για να τις κάνω αρωματικές. Μυρίζει η ρίγανη μαζί με το βούτυρο και τις χοιρινές μπριζόλες, αυτή τη γνωστή μυρωδιά που ξέρετε όλοι, το σουβλάκι που ψήνουμε. Αυτή είναι η γεύση και το άρωμα αυτή τη στιγμή που παίρνω. Και θα το πάρετε κι εσείς. Είναι καταπληκτικό, δεν υπάρχει. Έτσι όπως είναι οι μπριζολίτσες μου, ωραίες και όμορφες, παίρνω τις βάζω πάνω από τις πατάτες. Μία. Δύο. Τρεις.
4. Και κλείνω το μάτι μου. Αυτή τη μία κουταλιά της σούπας που έμεινε το βουτυράκι. Έχει μόνο άρωμα από τα αρωματικά που ρίξαμε. Οπότε θέλω να το βάλω από πάνω. Και εδώ. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να σας πω ότι μπορείτε όντως να ρίξετε τις μπριζόλες όσες έχουν μέσα στο φούρνο και να τις ψήσετε, σε 35 λεπτά θα είναι έτοιμες. Αλλά, άμα θέλετε να τις πάτε σε ένα επίπεδο πιο πάνω, μπορείτε να κάνετε μια κρούστα, εφόσον θέλετε. Αλλά εγώ θα τη δείξω. Τα πράγματα είναι πολύ πολύ απλά. Παίρνετε ένα μιξεράκι, ρίχνετε μέσα φρυγανιά, αμύγδαλα, τη ρίγανη, αλατάκι, πιπεράκι και κοιτάξτε εδώ, θυμάστε τη σκελίδα σκόρδο που ρίξαμε μέσα στο τηγάνι. Εδώ, κακώς το πήγα πίσω, θα την πάρετε και θα τη βάλετε μέσα. Έχει σοταριστεί, είναι φανταστική και θα δώσει υπέροχη γεύση στην κρούστα μας. Οπότε αυτά πάνε στην άκρη και χτυπάω καλά την κρούστα μου. Εδώ. Στην αρχή θα είναι πούδρα, δεν θα είναι κρούστα. Στη συνέχεια θα τη δέσουμε με λίγο λάδι. Απλά θέλουμε να σπάσει καλά το σκόρδο με τα υπόλοιπα υλικά. Οπότε χτυπάμε καλά όλα τα υλικά και στη συνέχεια θα προσθέσουμε το ελαιόλαδο. Τώρα, κοιτάξτε εδώ. Έχει γίνει μια υπέροχη πούδρα και έχει υπέροχο άρωμα. Και αυτό που θέλω να κάνω είναι να προσθέσω το λαδάκι μου μέσα για να δέσω αυτή την πούδρα. Ρίχνω το λάδι. Συνεχίζω το ανακάτεμα. Και με το που ανακατέψω, κοιτάξτε εδώ, έδεσε το μείγμα μου και έγινε τέλειο. Και κοιτάξτε εδώ τι υπέροχη που έχει γίνει η κρούστα μου. Λοιπόν, τώρα, για την κρούστα. Άμα θέλετε να το παίξετε γκουρμεδιάριδες, μπορείτε, βάζοντας μισό ματσάκι μαϊντανού μέσα και χτυπώντας όλο το μείγμα, θα γίνει πράσινο. Αυτό το πράσινο μείγμα που βλέπετε σαν κρούστα γενικά σε όλα τα γκουρμέ εστιατόρια, είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Μπορείτε να το κάνετε, αλλά εγώ δεν βρίσκω κανένα λόγο, γιατί εμένα το πράσινο χρώμα πάνω στην κρούστα δεν μου αρέσει σε σπιτικά φαγητά, θα μου αρέσει περισσότερο να κάνω ένα γκουρμέ αρνί, να το πω έτσι, ή κάτι πάρα πολύ γκουρμέ. Αλλά αυτό είναι σπιτικό, το να το κάνω πράσινο από πάνω θεωρώ ότι είναι χαζό. Αλλά άμα θέλετε, κάντε το. Ουσιαστικά το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε και μαϊντανό μέσα. Και για να κολλήσει η κρούστα εδώ πάνω, τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να βάλουμε μία κόλλα. Η κόλλα που θα βάλουμε είναι η μουστάρδα. Ρίχνουμε τη μουστάρδα από πάνω, εδώ. Με το που βάλουμε τη μουστάρδα, θα στύψουμε το χυμό από ένα λεμόνι πάνω στις μπριζόλες, γιατί θέλουμε και οι μπριζόλες μας να είναι λεμονάτες. Εδώ. Τέλεια. Και έτσι όπως είναι, θα πάρουμε την κρούστα και θα τη ρίξουμε πάνω στις μπριζόλες. Μην είστε τσιγκουνιδές, βάλετε την όλη, είναι ακριβώς η συνταγή που σας δίνω. Και βάλαμε ομά αμύγδαλα μέσα, γιατί άμα τα βάλετε ψημένα, στη μισή ώρα που θα ψήσουμε τις μπριζόλες θα καεί η κρούστα, το καταλαβαίνετε. Εμείς θέλουμε να γίνει τραγανή και ωραία. Κοιτάξτε εδώ. Όπως είναι, ρίχνουμε μέσα στους 180 βαθμούς για 30 με 40 λεπτάκια. Σε περίπτωση που δείτε ότι πάρει πολύ έντονο χρώμα από πάνω η κρούστα και δεν έχει ψηθεί μέσα σε μπριζόλα, που στα 30 λεπτά σίγουρα θα είναι ψημένη, απλά λέμε. Μπορεί να είναι πιο δυνατά ο φούρνος, γι' αυτό το λέω. Βάλτε ένα αλουμινόχαρτο και συνεχίστε το ψήσιμο για άλλα 5-10 λεπτάκια για να μην πάρει χρώμα η κρούστα από πάνω. Οπότε, ψήνω τις μπριζόλες, τις βγάζουμε, σερβίρουμε και δοκιμάζουμε. Και οι μπριζολάρες μας είναι έτοιμες. Παναγία μου. Είναι καταπληκτικό. Κοιτάξτε εδώ. Το απόλυτο γεύμα, γιατί είναι ισορροπημένο. Έχει τις πατάτες, έχει τον υδατάνθρακα, έχει την πρωτεΐνη από τις μπριζόλες, έχει έξτρα πρωτεΐνη γιατί η κρούστα από πάνω έχει τα αμύγδαλα, αλλά μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι πάρα πολύ παχυντικό το φαγητό. Και βάλαμε δύο κουταλιές της σούπας βούτυρο, το καταλαβαίνω. Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι μπορείτε το βούτυρο να μην το βάλετε στη συνταγή, άμα θέλετε να προσέξετε παραπάνω. Αλλά κοιτάξτε εδώ τι πετύχαμε. Πετύχαμε μια μαγική υφή στις πατάτες. Φανταστική. Έχει πέσει και η κρούστα από πάνω, οπότε έχουν γίνει έξτρα τραγανές. Έχουν τόσα πολλά αρωματικά μέσα. Το λεμόνι, τη μουστάρδα, όλα αυτά που πραγματικά κάνουν αυτό το γεύμα τόσο ισορροπημένο και τόσο αρωματικό και γευστικό. Αυτό που θέλω να θυμάστε είναι ότι. Καίει, έλα, καίει. Αυτό που θέλω να θυμάστε είναι ότι κάναμε ακριβώς 15 λεπτά για να φτιάξουμε αυτό το υπέροχο φαγητό. Κοιτάξτε εδώ. 4 μεριδάρες φαγητό, γιατί μιλάμε για μεγάλες μερίδες, μόλις σε 15 λεπτάκια. Θα πάρω μια ωραία φούντα από φασκόμηλο. Να βάλω εδώ. Και αυτό. Δεν θα βάλω ούτε ελαιόλαδο, ούτε αλάτι, ούτε πιπέρι. Α! Μπορώ να βάλω όμως μια φέτα λεμόνι. Αφού βάλαμε λεμονάκι, να βάλουμε λίγο χρώμα. Ευτυχώς που το θυμήθηκα, γιατί μετά θα μπορούσα να βάλω. Εδώ. Οχ. Τώρα μπορεί να κάνει όσα πλάνα θέλει ο σκηνοθέτης μας, γιατί φαίνεται υπέροχο.
Χοιρινές μπριζόλες ριγανάτες για τις πατάτες. Βάζουμε ένα τηγάνι στη φωτιά να κάψει. Προσθέτουμε ελαιόλαδο, πατάτες baby βρασμένες κομμένες σε κομμάτια και τις σοτάρουμε για 3 με 4 λεπτά για να πάρουν χρώμα. Ρίχνουμε δεντρολίβανο και φασκόμηλο ψιλοκομμένο, σκόρδο ψιλοκομμένο, αλάτι, πιπέρι, βούτυρο, μουστάρδα, ξύσμα λεμονιού, χυμό λεμονιού, νερό και ανακατεύουμε. Μεταφέρουμε τις πατάτες σε ένα ταψί 36 επί 28 εκατοστά και ρίχνουμε ξερή ρίγανη. Για τις μπριζόλες. Στις μπριζόλες ρίχνουμε πιπέρι, αλάτι και ελαιόλαδο. Απλώνουμε με τα χέρια μας για να πάνε παντού τα υλικά. Τις σοτάρουμε για να πάρουν χρώμα. Προσθέτουμε ξερή ρίγανη, δεντρολίβανο και φασκόμηλο. Μία ολόκληρη σκελίδα σκόρδο, τις γυρίζουμε από την άλλη πλευρά, προσθέτουμε βούτυρο και συνεχίζουμε να σοτάρουμε. Μεταφέρουμε τις μπριζόλες στο ταψί πάνω στις πατάτες. Ρίχνουμε το λιωμένο βούτυρο που έχει περισσέψει στο τηγάνι. Στο μπλέντερ προσθέτουμε φρυγανιά τριμμένη, αμύγδαλα, ξερή ρίγανη, αλάτι, πιπέρι, το σκόρδο από το τηγάνι και χτυπάμε πολύ καλά για να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Προσθέτουμε ελαιόλαδο και συνεχίζουμε να χτυπάμε. Αλείφουμε τις μπριζόλες με μουστάρδα, ρίχνουμε χυμό λεμονιού και απλώνουμε το μείγμα από το μπλέντερ πάνω στις μπριζόλες. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 30 με 40 λεπτά. Για το σερβίρισμα. Στο πιάτο προσθέτουμε τις πατάτες, την μπριζόλα, φασκόμηλο και φέτες λεμονιού. Δείτε αμέσως μετά στο Kitchen Lab πώς φτιάχνουμε την πιο δροσερή καλοκαιρινή τούρτα με φράουλες, αλλά και το πιο γρήγορο ρόφημα σοκολάτας. Δύο γλυκές συνταγές που θα σας ενθουσιάσουν. Και ήρθε η στιγμή της μεγάλης δοκιμής. Πάρα πολύ, μα πάρα πολύ μαλακή μπριζόλα με πεντανόστιμες πατάτες από κάτω. Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός που δεν μπορεί να αντισταθεί κανείς. Κοιτάξτε εδώ, αν και ψήσαμε μόλις μισή ώρα, απλά ακουμπάς την μπριζόλα, εδώ, κοιτάξτε, κλακ, και κόβεται, λες και είναι βουτυράκι. Φανταστικό. Λοιπόν, πρέπει επιτέλους να πάρω ένα κομμάτι να φάω. Η μπριζόλα λιώνει στο στόμα, βγαίνει η μπουστάρδα, το λεμόνι. Όλα τα αρωματικά που έχουμε ρίξει, κατά ένα περίεργο τρόπο έχει δουλέψει καταπληκτικά και το αμύγδαλο από πάνω, έχει γίνει τραγανό και το έχει δώσει το κάτι της παραπάνω. Έχει προστατέψει το κρέας μας το να μην αφυδατωθεί και αυτό είναι το ζουμερές. Οι πατατούλες και αυτές είναι, εντάξει, νομίζω ότι είναι περιττό να δοκιμάσω, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι σαν καστανάκι, κοιτάξτε εδώ. Ήταν βρασμένες από πριν, ήταν τόσο μαλακές και τώρα με όλα αυτά που ρίξαμε μέσα γίνανε 10 φορές πιο νόστιμες. Γίνανε νόστιμες βασικά. Αναγία μου. Είναι ένα φαγητό που άπαξ και το φτιάξετε μία φορά θα είναι μία συνταγή που θα την κάνετε all time classic, θα τη φτιάχνετε οποιαδήποτε φορά θέλετε να φτιάξετε μπριζόλες με πατάτες στο φούρνο. Τώρα πάμε να δούμε την κάρτα και ξεκινάμε να φτιάχνουμε την τούρτα με τους φράουλες. Για την καλοκαιρινή τούρτα με φράουλες θα χρειαστούμε 3 έτοιμα παντεσπάνια, 1 κιλό φράουλες, 125 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη, 2 κουταλιές της σούπας κονιάκ. Για την κρέμα θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια τυρί κρέμα παγωμένο, 160 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 700 γραμμάρια κρέμα γάλακτος παγωμένη. Για τη σύνθεση θα χρειαστούμε παντεσπάνι τριμμένο, φράουλες, άχνη ζάχαρη και δυόσμο. Και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε την τούρτα με τις φράουλες. Ειλικρινά σας λέω, δεν θα χρειαστεί παραπάνω από 5-10 λεπτάκια για να τη φτιάξουμε. Και αυτό γιατί 5-10 λεπτάκια, γιατί θα φτιάξουμε τη δική μας μαρμελάδα. Στην περίπτωση που έχουμε έτοιμη μαρμελάδα, ο χρόνος μειώνεται σε 2-3 λεπτάκια. Είναι η πιο εύκολη συνταγή που υπάρχει στον κόσμο. Χρειάζομαι γάντια. Όχι, τι φοράω γάντια από τώρα. Λάθος. Πρώτα πρέπει να πάρω τις φράουλες μου. Οπότε, πάρω τις φράουλες από το ψυγείο. Και θα αρχίσω να φτιάξω
τη μαρμελάδα μου. Θα φτιάξω σπιτική μαρμελάδα. Θέλω να είναι έτσι ρουστικ, πολύ σπιτική η όλη τούρτα. Οπότε θα σας δείξω έναν εύκολο τρόπο για να φτιάξετε την πιο γρήγορη μαρμελάδα ever. Συνολικά για τη συνταγή μας χρειαζόμαστε 1 κιλό φράουλες. Τις μισές θα τις χρησιμοποιήσουμε για να στήσουμε την τούρτα και τις άλλες μισές θα τις χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε τη μαρμελάδα μας. Οπότε να βγάλω τις μισές εδώ. Εδώ. Ναι, νομίζω ότι τα έχω χωρίσει μια χαρά. Οπότε αφήνω αυτό στην άκρη και όπως είναι οι φραουλίτσες μου, ωραίες πλημμένες, βλέπετε που είναι πλημμένες. Ωραία. Θα κόψω το κοτσανάκι εδώ και μόλις κόψω το κοτσανάκι θα τις κόψω εδώ. Στη μέση. Και σιγά σιγά τελειώνουν οι φράουλες. Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να θυμάστε σε αυτή τη συνταγή, και όντως το εννοώ, είναι οι φράουλες να είναι στην εποχή τους. Γενικά, να μάθετε ότι όσα φρούτα είναι πολύ εποχιακά, πρέπει να τα χρησιμοποιούμε ακριβώς στην εποχή τους για να μας δώσουν γεύση και άρωμα. Σε περίπτωση που οι φράουλες δεν είναι στην εποχή τους, δεν αξίζει καν να κάνετε αυτό το γλυκό, γιατί οι φράουλες είναι υπόξενες, δεν έχουν αρώματα, δεν έχουν γεύση, δεν έχουν τίποτα. Ειλικρινά να σας δώσουν. Καλύτερα είναι να πάρετε μια έτοιμη μαρμελάδα να κάνετε τη συνταγή, γιατί όντως στην έτοιμη μαρμελάδα κόψαν τις φράουλες στην κατάλληλη εποχή και τις φτιάξανε κατευθείαν μαρμελάδα. Γι' αυτό είναι και τόσο αρωματικές οι μαρμελάδες που παίρνουμε. Τώρα, αυτή η φράουλα πρέπει να μυρίζει φράουλα όχι όταν τη φέρετε μπροστά στα μούτρα σας, πρέπει να μυρίζει φράουλα από εδώ. Σε περίπτωση που η φράουλα μυρίζει από εδώ, σημαίνει πως είναι κατάλληλη για χρήση και είναι κατάλληλη για να κάνουμε οτιδήποτε συνταγή θέλουμε με φράουλες. Τώρα, εδώ μέσα στις φράουλες θα ρίξω τη ζάχαρη. Τέλεια. Ρίχνω μέσα το κονιάκ. Εδώ. Και αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε και να πιέσετε λίγο με τα χέρια σας. Έτσι όπως τις πιέζω με τα χέρια, εφόσον οι φράουλες είναι καλές, γινωμένες και στην εποχή τους, άμα πάρω το μείγμα και τα αφήσω μία ώρα στο ψυγείο, η μαρμελάδα μας θα είναι έτοιμη. Βέβαια δεν θα έχει διάρκεια ζωής όσο στην κανονική μαρμελάδα, έχει 2-3 μέρες για χρήση, αλλά θα είναι αρωματική και τέλεια. Τώρα όμως, επειδή εδώ έχει πάρα πολύ υγρασία και εμείς δεν θέλουμε τόσο υγρασία για να φτιάξουμε την τούρτα μας, θέλουμε να έχει λιγότερη υγρασία, πρέπει αναγκαστικά το μείγμα μου να το βάλω σε ένα τηγανάκι εδώ και βάζω πάνω στη φωτιά και θα βράσω για 5 με 7 λεπτάκια ίσα-ίσα να εξατμιστεί η περισσότερη υγρασία και να δέσει η μαρμελάδα μου. Όση ώρα γίνεται η μαρμελάδα μου εκεί πέρα 5 με 7 λεπτάκια θα πάρω και τις υπόλοιπες φράουλες που έχω εδώ, θα κόψω το κοτσανάκι και θα τις κόψω ακριβώς στη μέση. Αλλά όχι οποιαδήποτε μέση, κοιτάξτε εδώ, οι φράουλες είναι πεπλατισμένες, τις βλέπετε. Η μία μεριά είναι πιο χοντρή, η άλλη είναι πιο λεπτή. Κόβω το κοτσανάκι εδώ και θα κόψω από αυτή την πλευρά. Από την πεπλατισμένη προς τα κάτω. Η μακριά είναι από εδώ, η κοντή είναι από εδώ. Οπότε θέλω να ανοίξουν έτσι. Θα κόψω τις μισές φράουλες, θα τις αφήσω στην άκρη. Θα περιμένω 5 με 7 λεπτά και να βράσει λίγο το μείγμα μου και να κάτσει, να δέσει. Θα αφήσω στην άκρη να κρυώσει, οι φράουλες θα περιμένουν και μετά θα σύνθεσω στην τούρτα μου. Και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε την τούρτα μας. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Αυτή είναι η μαρμελάδα μας, που ουσιαστικά σας είπα θέλει να αφήσετε λίγο να βράσει, μέχρι που να δέσει λίγο. Και όταν κρυώσει, κοιτάξτε εδώ, γίνεται υπέροχη. Τι φανταστικό έχει αυτή η μαρμελάδα. Δεν συγκρίνεται με καμία, γιατί είναι συμπυκνωμένη φράουλα γεύση μέσα σε μία κουταλιά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οι φράουλες που τις έχουμε κόψει στη μέση είναι εδώ. Έχουμε πάρει 3 έτοιμα πατεσπάνια, ζάχαρη, βανίλια και πάμε να φέρουμε τη κρέμα και την κρέμα γάλακτος από το ψυγείο. Και τα δύο πρέπει να είναι παγωμένα και ξεκινάμε στο μίξερ πρώτα με το τυρί κρέμα. Θα ρίξω το τυρί κρέμα όλο στο μίξερ. Και θα χτυπήσετε πολύ καλά με τη ζάχαρη μέχρι που να διαλυθεί τελείως η ζάχαρη. Πολύ σημαντικό. Και τη βανίλια θα ρίξουμε μέσα. Και μόλις χτυπηθούν πολύ καλά και ουσιαστικά λιώσει η ζάχαρη, τότε θα προσθέσουμε την κρέμα γάλακτος. Απαραίτητο η κρέμα γάλακτος να είναι παγωμένη. Οπότε γρήγορα γρήγορα χτυπάμε το σύρμα μέχρι που να διαλυθεί τελείως η ζάχαρη. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο το τυρί κρέμα πρέπει να έχει κάνει σωστά τη δουλειά του και να έχει διαλύσει τελείως η ζάχαρη. Οπότε για να δοκιμάσουμε, δεν πρέπει να κάνει κρούτσου κρούτσου τα δόντια μας. Η ζάχαρη διαλύθηκε. Οπότε ήρθε η ώρα να ρίξουμε την κρέμα γάλακτος μέσα. Στην αρχή σιγά σιγά και μετά θα δυναμώσουμε το μίξερ μέχρι που να γίνει σαν σαντιγί. Σαντιγί θα γίνει, αλλά με γεύση τυρί κρέμα, οπότε θα είναι σαν cheesecake, καταλαβαίνετε. Οπότε σιγά σιγά στην αρχή δυναμώνουμε και χτυπάμε μέχρι που να γίνει σαντιγί. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, ενώ έχει πήξει το μείγμα, συνεχίζουμε να χτυπάμε, γιατί το τυρί κρέμα
Βοηθάει πάρα πολύ στο να πήξει η κρέμα γάλακτος, αλλά δεν σημαίνει ότι έχει γίνει κατάλληλη η γέμιση για να στηθεί πάνω στο γλυκό. Πρέπει να σφίξει αρκετά για να κρατήσει όλο το γλυκό μας. Οπότε χτυπάμε λίγο ακόμα, θέλουμε να σφίξει κι άλλο. Με τη τυρί κρέμα είναι δύσκολο να κόψει η κρέμα γάλακτος, οπότε χτυπάμε δυνατά. Έχουμε να δούμε ότι έχει γίνει κατάλληλη. Βλέπετε πόσο πολλά νερά που αφήνει πάνω το σύρμα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πρέπει να σφίξει αρκετά. Τέλεια. Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι να συνθέσουμε την υπερτουρτάρα μας. Λοιπόν, με το που πήξει το μείγμα σας, κοιτάξτε εδώ πώς πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει μία σαντιγή ωραία και επεκτή. Δεν το παραχτυπάμε. Και να το παραχτυπήσει είναι δύσκολο να κόψει, αλλά υπάρχει περίπτωση να κόψει. Πάντα υπάρχει περίπτωση να κόψει. Είναι τόσο ανάλαφρη και τόσο καταπληκτική, γιατί έχει το τυρί κρέμα και ενώ η σαντιγή σαν σαντιγή πολύ κόσμο δεν του αρέσει, εδώ πέρα θα τη λατρέψει. Γιατί είναι μια σαντιγή με τυρί κρέμα και έχει διαφορετική γεύση. Τώρα, τα έτοιμα παντεσπάνια του εμπορίου, πήρα και εγώ από το σούπερ μάρκετ, έχουν πολύ μεγάλη διάμετρο. Εμένα μου αρέσει να τα κάνω λίγο μικρότερα. Οπότε γι' αυτό το λόγο θα πάρω ένα πιατάκι και όπως είναι, θα πάω γύρω-γύρω. Γιατί ουσιαστικά θέλω να κάνω λίγο πιο όμορφη την τούρτα μου και άμα φανούν τα παντεσπάνια από μέσα, φαίνεται πιο σπιτικό, άσχετα που πήραμε ένα έτοιμο παντεσπάνι. Το βλέπετε. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει και λίγο μικρότερη η τούρτα, γιατί αυτή η διάμετρος είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι πολύ έτσι ετοιματζίδικη φαίνεται η τούρτα μας και εμείς δεν θέλουμε να φαίνεται ετοιματζίδικη, θέλουμε να φαίνεται σπιτική. Οπότε, κοιτάξτε εδώ. Τα μείωσα λίγο και φυσικά αυτά δεν τα πετάμε. Μπορούμε να κάνουμε είτε cupcakes, είτε μπορούμε να τα κάνουμε πολύ ωραία κατευθείαν να σερβίρουμε λίγο μαρμελάδα και να το δώσουμε σε ένα γλυκάκι, σε ένα ποτηράκι με γιαορτογλυκό, γιατί κατευθείαν όπως είναι. Σε ποτηράκι, άμα βάλετε αυτά, λίγο μαρμελάδα και μια κουταλιά από τη σαντιγή σας, έχετε ένα διαφορετικό γλυκό. Αλλά μπορείτε να κάνετε και κάτι άλλο, αυτό που θα σας δείξω τώρα αμέσως. Λοιπόν, θέλω την τουρτιέρα μου εδώ και πάμε να στήσουμε την τούρτα μας. Τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά. Θα πάρετε λίγο λαδόκολλα και θα κόψετε 3 λωρίδες. Μία, δύο, εδώ, έλα. Και ουσιαστικά αυτό που θα κάνω είναι να πάρω τις λωρίδες και να κάνω ένα μικρό τρίγωνο. Θα το φέρω μπροστά μου, εδώ. Ένα, δύο, τρία. Το βλέπετε. Στη μέση δεν έχω βάλει τίποτα. Τίποτα εντελώς. Γιατί πάει η πρώτη μας βάση. Εδώ. Γιατί βάζω τα χαρτιά. Για να τραβήξω μετά στο τέλος και να μείνει καθαρή η τουρτιέρα μου. Φροντίζω να πάει ακριβώς στη μέση. Εδώ πρέπει να είναι μια χαρά. Και πάμε να αρχίσουμε να στείλουμε την τούρτα μας. Τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά. Θα πάρετε και θα ρίξετε τη μισή μαρμελάδα φράουλα που έχετε ετοιμάσει στο πρώτο παντεσπάνι. Γιατί τι θέλουμε. Θέλουμε να ρουφήξει το παντεσπάνι μας. Και εκεί πέρα που είναι ένα έτοιμο παντεσπάνι να γίνει σπιτικό και πάρα πολύ νόστιμο. Γιατί τα παντεσπάνια τα έτοιμα έχουν αυτό το κακό. Θέλουν βοήθεια. Θέλουν να τους ρίξουμε λίγο κονιάκ, λίγο σιρόπι ή λίγο μαρμελάδα. Κοιτάξτε εδώ, κατευθείαν καθώς θα περνάει η ώρα, θα ρουφάει το παντεσπάνι, ήδη φαίνεται, βλέπετε. Στη μέση που άρχισε να ρουφάει. Θα ρουφάει το παντεσπάνι και θα γίνεται καταπληκτικό. Τώρα, το 1/3 της κρέμας, εδώ, το ρίχνουμε από πάνω, εδώ. Απλώνουμε λίγο και μόλις απλώσουμε λίγο, παίρνουμε και βάζουμε τις φράουλες εδώ, γύρω-γύρω, βλέπετε. Λαπ. Και ουσιαστικά σφραγίζουμε την τούρτα μας με αυτόν τον τρόπο και δεν αφήνουμε να πάει πουθενά η μαρμελάδα. Ταντάν! Σφραγίζω την τούρτα μου, μην φοβάστε, γιατί καθώς περνάει η ώρα η μαρμελάδα θα απορροφηθεί από τα παντεσπάνια. Οπότε το πιο σημαντικό είναι να φτιάξουμε το γύρω-γύρω. Και μόλις φτιάξουμε το γύρω-γύρω, παίρνουμε, απλώνουμε λίγο την κρέμα μας, εδώ, να πάει παντού και θέλω να πάρετε 1, 2, 3 φράουλες, να τις βάλετε στο κέντρο, γιατί ουσιαστικά όλο το βάρος από το παντεσπάνι θα πέσει στο κέντρο και δεν θέλουμε να διαλυθεί η τούρτα μας. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, παίρνοντας και βάζοντας λίγες φράουλες εδώ πέρα, οι φράουλες αυτές θα λειτουργήσουν πώς, σαν βάση για το επόμενο παντεσπάνι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να τις βάλουμε. Εδώ. Τώρα, ρίχνουμε το επόμενο παντεσπάνι από πάνω και πατάμε. Κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό. Βάλτε τις λίγο μέσα, θα βγαίνουν λίγο, θα τις βάζετε μέσα εσείς και σιγά σιγά θα δέσει το γλυκό μας, μην το φοβάστε. Και πάμε τώρα να στήσουμε την επόμενη στρώση. Πάλι αρχίζουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε και πριν. Βάζουμε φραουλίτσες, πριν το κάναμε ανάποδα, πρώτα βάλαμε την μαρμελάδα, αλλά δεν έχει σημασία πώς θα το κάνετε.
Άμα σας βολεύει περισσότερο έτσι, κάνε το έτσι. Και χαμός. Είναι πολύ εύκολη η τούρτα και είναι πάρα πολύ σπιτική και μπορείτε να την κάνετε όλοι σας. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να εντυπωσιάσετε τους πάντες και να σας πω ότι μπορείτε να την ετοιμάσετε και μια μέρα πριν. Να την βάλετε στο ψυγείο, να δέσει καλύτερα, θα γίνει ακόμα καλύτερη. Οπότε ήρθε η ώρα να προσθέσω και άλλη μαρμελάδα. Εδώ. Από πάνω. Τέλεια. Ξανά πρέπει να βάλουμε φράουλες εδώ για να κρατήσουν. Θυμάστε που σας είπα. Πρέπει οπωσδήποτε να βάλετε εδώ φράουλες για να κρατήσει η βάση, καθώς θα ρίξουμε όλο το βάρος. Ρίχνουμε από πάνω κρεμούλα. Εδώ. Πλώνουμε. Προσεκτικά. Τώρα ήρθε η ώρα να ρίξουμε το τελευταίο μας παντεσπάνι. Θα βάλω αυτή τη μεριά. Μ' αρέσει πιο πολύ. Εντάξει εδώ. Είναι φανταστική. Είναι πανέμορφη. Ειλικρινά, θα είναι η πρώτη φορά που δεν θα κόψω το τέλος τούρτα. Δεν θέλω να την αφήσω έτσι. Και πάμε να ρίξουμε την τελευταία στρώση από πάνω-πάνω. Απλώνουμε ωραία τη γέμισή μας. Εδώ. Φανταστικό. Πάρα πολύ ρουστίκ. Όπως βλέπετε, δεν έχω πάρει ιδιαίτερα σκεύη για να τη φτιάξω. Γιατί είμαι σίγουρος πως ένα κουτάλι το έχετε όλοι σπίτι. Οπότε σίγουρα όλοι θα την κάνετε τη συνταγή. Και στο τέλος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα αυτά τα παντεσπάνια που έχουν περισσέψει για να τα σπάσετε από πάνω. Εδώ. Και επειδή τα παντεσπάνια είπαμε ότι είναι λίγο στεγνά, έτσι δεν είπαμε, πρέπει να κάνουμε, πρέπει να τους προσθέσουμε λίγο υγρασία. Γι' αυτό το λόγο θα ρίξουμε τις υπέροχες φράουλες από επάνω, εδώ. Τέλεια. Λίγο άχνη ζάχαρη, πούντι, νάτι. Εδώ, να πάει πάνω από τα παντεσπάνια, να τα καλύψει θέλω. Και φυσικά μπόλικα φιλαράκια από δυόσμο. Να σας πω ότι μπορείτε να ρίξετε και ξηρό καρπό άμα θέλετε. Έχω λίγα φιστίκια γίνεις εδώ πέρα να ρίχνω για το πράσινο του χρώματος. Αλλά θα πάω έτσι λίγο πιο εύκολα. Γιατί κοιτάξτε εδώ, με λίγα φιλαράκια από δυόσμο ουσιαστικά απογειώνουμε την τούρτα μας. Την κάνουμε υπερπαραγωγή. Κοιτάξτε εδώ. Δεν είναι φανταστική. Τώρα. Ένα. Δύο. Τρία. Και κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η τούρτα με φράουλες που σας υποσχέθηκα. Καλοκαιρινή τούρτα με φράουλες. Για τη μαρμελάδα, αφαιρούμε τα κοτσάνια από τις φράουλες. Τις κόβουμε σε κομμάτια και τις ρίχνουμε στο μπολ. Προσθέτουμε κρυσταλλική ζάχαρη, κονιάκ, πιέζουμε και ανακατεύουμε με τα χέρια μας. Μεταφέρουμε το μείγμα στο τηγάνι πάνω στη φωτιά. Ψήνουμε για 5 με 7 λεπτά για να εξατμιστεί η υγρασία και να δέσει η μαρμελάδα. Όταν είναι έτοιμη, την αφαιρούμε από τη φωτιά και την αφήνουμε να κρυώσει. Αφαιρούμε τα κοτσάνια από τις υπόλοιπες φράουλες και τις κόβουμε ακριβώς στη μέση. Για την κρέμα, στον κάδο του μίξερ προσθέτουμε τυρί κρέμα παγωμένο, κρυσταλλική ζάχαρη, εκχύλισμα βανίλιας και χτυπάμε για να διαλυθεί η ζάχαρη και να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Προσθέτουμε κρέμα γάλακτος παγωμένη και συνεχίζουμε να χτυπάμε για να αφρατέψει και να σφίξει το μείγμα. Όταν είναι έτοιμο, το αφαιρούμε από το μίξερ. Για τη σύνθεση, τοποθετούμε ένα πιάτο πάνω στα 3 παντεσπάνια. Κόβουμε περιμετρικά τις άκρες που περισσεύουν και τις αφήνουμε στην άκρη. Κόβουμε 3 λωρίδες λαδόκολας. Σε μία πιατέλα με βάση, στρώνουμε τις λαδόκολες δημιουργώντας ένα τρίγωνο. Τοποθετούμε το πρώτο παντεσπάνι και απλώνουμε τη μισή μαρμελάδα φράουλα. Ρίχνουμε το 1 τρίτο της κρέμας πάνω στη μαρμελάδα και απλώνουμε με απαλές κινήσεις. Περιμετρικά, βάζουμε τις μισές φράουλες με το κομμένο τμήμα προς τα κάτω, τη μία δίπλα στην άλλη, σαν στεφάνι. Προσθέτουμε στο κέντρο της κρέμας λίγες από τις κομμένες φράουλες. Βάζουμε το δεύτερο παντεσπάνι. Τοποθετούμε περιμετρικά τις φράουλες. Προσθέτουμε την υπόλοιπη μαρμελάδα, επιπλέον κομμένες φράουλες, το 1 τρίτο της κρέμας, απλώνουμε με απαλές κινήσεις και βάζουμε πάνω το τρίτο παντεσπάνι. Απλώνουμε με απαλές κινήσεις την υπόλοιπη κρέμα. Προσθέτουμε το τριμμένο παντεσπάνι που έχουμε κρατήσει στην άκρη, φράουλες, άχνη ζάχαρη, δυόσμο και αφαιρούμε τις λωρίδες λαδόκολας. We'll be right back.
Και μετά από αυτή την υπέροχη τούρτα υπερπαραγωγή που είδατε ότι μπορείτε να φτιάξετε όλοι σας, ήρθε να φτιάξετε όλοι σας και ένα ρόφημα σοκολάτας πραγματικά σε χρόνο ρεκόρ. Μηδέν. Όχι μηδέν, ελάχιστο. Καταλαβαίνετε. Πάμε να δούμε την κάρτα. Για το γρήγορο ρόφημα σοκολάτας θα χρειαστούμε 220 γραμμάρια πτή φουρ με πορτοκαλί και κάρδαμο, τα μπισκότα του Άκη, 400 γραμμάρια γάλα, 100 γραμμάρια κουβερτούρα λιωμένη, 50 γραμμάρια τρούφα, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, σαντιγί. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε πτή φουρ με πορτοκαλί και κάρδαμο, τα μπισκότα του Άκη, ξύσμα πορτοκάλι, τρούφα και δυόσμο. Και πάμε να ετοιμάσουμε το γρήγορο ρόφημα σοκολάτας. Να σου πω ότι η συνταγή παίρνει ακριβώς 10 δευτερόλεπτα για να γίνει. Δεν παίρνει παραπάνω. Αλλά σας υπόσχομαι ότι θα είναι τόσο γευστική που δεν θα το πιστεύετε. Λοιπόν, για τη συνταγή είναι τα πράγματα πάρα πολύ απλά. Ρίχνουμε τα δύο υλικά μέσα στο blender, εδώ. Ρίχνουμε το γάλα. Νομίζω ότι αυτό που έκανα ήταν λάθος, γιατί πρώτα ρίχνουμε το ξερό υλικό και μετά το υγρό. Γιατί άμα στο υγρό ρίξεις το ξερό υλικό, τι γίνεται? Βγαίνει έξω γάλα, αλλά δεν πειράζει. Και μία συσκευασία τα μπισκότα μας με κάρδαμο και πορτοκάλι. Οπότε ουσιαστικά δεν χρειάζεται να βάλουμε καθόλου γεύση, γιατί έχει κάρδαμο, έχει πορτοκάλι, έχει σοκολάτα και το μπισκότο, σαν μπισκότο, θα δέσει το μείγμα μας. Οπότε το σμούθι μας θα γίνει ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Και είναι και ευκαιρία να δοκιμάσετε και τα μπισκότα του Άκη. Να σας πω ότι τα βρίσκετε στο e-shop μας. Μπαίνετε axishop.com και κατευθείαν σε δύο μέρες είναι σπίτι, όπως και όλα τα υπόλοιπα. Τα σκεύη, όλα αυτά τα πράγματα βέβαια, τα βρίσκετε και στο σούπερ μάρκετ. Τώρα, χτυπάμε καλά. Οπότε το σμούθι μας είναι έτοιμο. Ήρθε η ώρα να στήσουμε τα υπέροχα σμούθις μας. Έχω 4 ωραίες σκούπες που θα τις βουτήξω λίγο στη σοκολάτα, εδώ. Και μόλις βουτήξω σοκολάτα, θα βουτήξω και στην τρούφα. Βουάλα. 1, 2. Εδώ. Και εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσουν κάτι τέτοια. Είναι φανταστικά. Εντάξει, έβαλα τη σοκολάτα στο σκεύος για την crème brûlée. Για να μην βάλετε έναν τόνο σοκολάτα ή σε αναλυώστε για να κάνετε αυτή την κίνηση. Κοιτάξτε πόσο εύκολο που είναι. Με λίγο σοκολάτα κατευθείαν καλύψαμε όλα μας τα ποτήρια. Και βέβαια, την υπόλοιπη σοκολάτα που θα μείνει, μπορείτε να ρίξετε μέσα στα ποτήρια. Εδώ. Αφήστε να πέσει σοκολάτα παντού. Εδώ. Και εδώ. Και το τελευταίο μας. Εδώ. Καταπληκτικό. Η λιωμένη σοκολάτα, ξέρετε, φούρνο μικροκυμάτων ή Μπεν Μαρί, κατευθείαν. Το σμούθι είναι φανταστικό. Και είναι φανταστικό ότι γίνεται μόλις με δύο υλικά. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ. Τα μπισκότα έχουν δώσει την κατάλληλη σύσταση. Οπότε ξέρεις, εκεί πέρα που ρουφάς, κατευθείαν παπ, με τα μπισκότα σταματάει το στόμα και δεν το πίνεις κατευθείαν, γιατί είναι πολύ σημαντικό πάντα στα ροφήματά σας να δίνετε κάτι crunchy, κάτι φανταστικό μέσα. Έχει και την τρούφα στο τέλος που τα κάνει κρούτσου κρούτσου, πορτοκάλι και κάρδαμο, θα απογειώσουν τα μπισκότα μας. Και το τελευταίο πάει εδώ. Και για να τα κάνουμε ακόμα πιο θεαματικά, έχω ετοιμάσει και λίγο σαντιγί. Ωλαλα. Από πάνω, εδώ. Πώς σας φαίνεται? Νομίζω ότι είναι ρόφημα υπερπαραγωγή. Μου λείπουν τα καλαμάκια, Διονύση. Πού τα καλαμάκια μου? Και πάμε να ολοκληρώσουμε το υπέροχο γλυκάκι μας. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ο Διονύσης μπαίνει όποτε θέλει. Είναι δικό του το μαγαζί, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Θα πάρουμε. Θα κόψουμε εδώ το μπισκότο, στη μέση. Ένα εδώ. Μπορείτε να βάλετε και ολόκληρο βέβαια. Να καταλαβαίνετε ότι είμαστε σοβαρή επιχείρηση. Και εδώ. Και εδώ. Και κοιτάξτε τι θα κάνει στο τέλος ο κύριος Άκης. Θα ρίξει λίγο ξύσμα από πορτοκάλι. Νταν, νταν, νταν. Λίγο τρούφα. Ένα καλαμάκι. Δύο καλαμάκια. Τρία καλαμάκια. 4 καλαμάκια. Να βάλω δυόσμο, Διονύση. Δεν θα βάλω ολόκληρα φύλλα, θα βάλω μισά. Εδώ. Και ένα εδώ. Και ένα εδώ.
Κι άλλο ένα. Και τώρα μπορείτε να καταλάβετε ότι μόλις σε 2-3 λεπτάκια μπορείτε να εντυπωσιάσετε τους πάντες. Για το γρήγορο ρόφημα σοκολάτας, στο μπλέντερ προσθέτουμε γάλα και πτήφουρ σε κομμάτια και χτυπάμε για να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Παίρνουμε 4 σκούπες. Γυρίζουμε ανάποδα την κάθε κούπα, ακουμπάμε το στόμιό της στη λιωμένη σοκολάτα και αμέσως μετά στην τρούφα. Με ένα κουτάλι βάζουμε μέσα σε κάθε κούπα λιωμένη σοκολάτα. Μοιράζουμε ισόποσα το μείγμα με το γάλα και τα μπισκότα. Προσθέτουμε σαντιγί. Για το σερβίρισμα, σε κάθε ρόφημα σοκολάτας προσθέτουμε πτήφουρ κομμένο στη μέση, ξύσμα πορτοκάλι, τρούφα, ένα καλαμάκι και δυόσμο. Εντάξει, νομίζω ότι δεν πρέπει να είμαι τόσο, πώς λέγεται αυτός που τα τρώει όλα μόνος του, αχόρταγος, μονοφαγάς. Διονύση, έλα πάρ' τα 3, αγόρι μου. 1, 2, δικαιούσε ένα εσύ. Έλα και εσύ πάρε ένα. Μπορείς και τόξεις και με τα 3, είσαι ωραίος. Και θα κρατήσω μόνο το δικό μου. Να σας πω ότι είναι τα πιο νόστιμα πτυφούρ που έχετε φάει ποτέ στη ζωή σας. Το φανταστικό είναι ότι με 2 υλικά, γάλα και πτυφούρ, θα πιείτε και το πιο φανταστικό ρόφημα σοκολάτας που έχετε πιει ποτέ στη ζωή σας. Δεν υπάρχει. Και κάπως έτσι τελείωσε και το μαγειρικό κομμάτι και για σήμερα. Φτιάξαμε υπέροχες μπριζόλες, λεμονάτες, μουσταρδάτες, ριγανάτες με πατάτες στο φούρνο. Καλά το είπα. Συνεχίσαμε με μια υπέροχη πεντανόστιμη και πανεύκολη τούρτα με φράουλες και καταλήξαμε σε ένα υπέροχο ρόφημα σοκολάτας. Μόλις σε ένα λεπτάκι ήταν έτοιμο και πάρα πολύ εντυπωσιακό και πάρα πολύ νόστιμο. Νομίζω και οι 3 συνταγές είναι συνταγές που θα αγαπήσετε. Μην ξεχνάτε όλες τις συνταγές μας στο akispetrizik.com αναλυτικά με το τελειώσει το επεισόδιο μας. Τώρα πρέπει να πάω στο social wall για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Μην ξεχάσετε να κάνετε και μια επίσκεψη στο akisshop.com για να πάρετε ό,τι σκεύη χρειαζόσαστε για την κουζίνα σας και όχι μόνο. Τα λέμε στο social wall. Ήρθε η ώρα να φορέσω τα γυαλιά μου και το παπιλιόν μου. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα social wall εδώ με hashtag Ask Άκης. Απαντάμε σε όλες σας τις ερωτήσεις σε όλα τα social media και η πρώτη ερώτηση είναι η εξής. Μπιλάρας ο τρελάρας. Ωραίο όνομα. Άκη, για πόση ώρα βράζουμε τα μακαρόνια? Αναλόγως τη συσκευασία. Διαβάζουμε τη συσκευασία και αναλόγως τον κατασκευαστή βλέπουμε πόση ώρα χρειάζεται. Δεν υπάρχει στάνταρ χρόνος. Τα φρέσκα ζυμαρικά θέλουν πολύ λίγο χρόνο, 3-4 λεπτάκια για να γίνουν αυτά που φτιάχνουμε εκείνη την ώρα. Αυτά που είναι έτοιμα, τα ξερά ζυμαρικά να το πω έτσι, θέλουν περίπου 7 με 12 λεπτά. Αναλόγως βέβαια το κατασκευαστή και αναλόγως το πόσο χοντρά είναι τα ζυμαρικά μας. Οπότε πάντα διαβάζουμε τις οδηγίες πάνω στη συσκευασία. Γιώργα ρε, πώς μπορώ να κάνω μια νόστιμη τηγανιά με μέλι? Νομίζω ότι η τηγανιά με μαύρη πύρα που έχω και μέλι μέσα. Κάνω αυτή τη τηγανιά και στορκίζομαι, θα πάθει σοκ. Θα είναι η πιο ωραία τηγανιά που έχεις δοκιμάσει ποτέ στη ζωή σου. Μπες στο κανάλι στο YouTube, κάνε εγγραφή, δες το βίντεο, φτιάξτε να, στείλε μου φωτογραφία και εγώ θα κάνω. Αυτό. Επόμενη ερώτηση. Ουρά Νίτσα, Άκης Πετρεζίκης, πώς να κάνω brownies και να είναι μαστιχωτό, να ακολουθήσει η συνταγή μου. Υπάρχουν δύο μυστικά στα brownies. Πρώτον, δεν ανακατεύουμε το μείγμα στο μίξερ, γιατί αν ανακατεύσουμε στο μίξερ το brownies φουσκώνει και γίνεται cake, οπότε θέλει μπολ. Τα δείχνω όλα αυτά στο βίντεο, γιατί το καλύτερο brownies που υπάρχει το έχω εγώ. Και το δεύτερο είναι η λευκή ζάχαρη. Ποτέ στα brownies δεν βάζουμε καστανή και μαύρη ζάχαρη, γιατί τα brownies δεν βγαίνουν. Το έχω πει 100 φορές, πρέπει να το μάθετε όλοι σας. Και τελευταία ερώτηση για σήμερα. Πέτρος Λοπού. Άκη, στη γλυκιά κολοκυθόπιτα λες ότι δεν μπορούμε να βάλουμε αλεύρι γιατί θα χάσει τη γεύση. Μπορούμε όμως να κάνουμε σκόνη το ρύζι και να το βάλουμε σαν αλεύρι? Ή πρέπει να μπει ολόκληρο όπως δείχνεις? Πολύ τρομερή ερώτηση, Πέτρος Λοπού. Μπορούμε όντως να το χτυπήσουμε το ρύζι και να γίνει πιο μικρά κομματάκια για να μην φαίνεται. Επίσης μπορούμε να βάλουμε και σιμιγδάλι. Μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε και αλεύρι μπορούμε να βάλουμε, αλλά το αλεύρι το κακό που έχει είναι ότι καπελώνει τη γεύση από την κολοκύθα. Ενώ το ρύζι δεν καπελώνει τίποτα. Ρουφάει όλη τη γεύση της κολοκύθας. Αυτό είναι το πιο βασικό. Αυτά. Θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. Μην ξεχάσετε να μας αγαπάτε. Έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.